Βρισκόμαστε στη Νεάπολη, στο Γυμνάσιο Νεάπολης, όπου το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων, όπου και εγώ υπηρετώ ως μέλος της παιδαγωγικής ομάδας, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο εδώ της Νεάπολης και την εξαιρετική διευθυντριά του, έχει προγραμματίσει για σήμερα μία ημερίδα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, αλλά και σε γονείς, μαθητές και στο ευρύτερο κοινό της περιοχής, με θέμα από τη μία μεριά να παρουσιάσει το κέντρο μας τα περιβαλλοντικά του προγράμματα που θα υλοποιήσει φέτος στην ευρύτερη περιοχή, κατά δεύτερον η υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων της Λακωνίας θα παρουσιάσουν και αυτοί προς τους εκπαιδευτικούς της δράσης τους τα καινούργια σχολικά προγράμματα κτλ. Και θα μιλήσουν και εξειδικευμένοι επιστήμονες για θέματα υγείας και διατροφής. Εμείς έχουμε και μία εισήγηση που αγγίζει και τα θέματα της υγείας, της λεγόμενης μεσογειακής διατροφής, αλλά και της αξίας των τοπικών προϊόντων. Πιστεύουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον και το κοινό εδώ της περιοχής θα ανταποκριθεί και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί θα βρουν ενδιαφέρον σε όλες αυτές τις τοποθετήσεις που θα ακούσουν. Οι σύγχρονες στάσεις στην κατανάλωση τροφής διαμορφώνονται ανάλογα με τις διατροφικές συνήθειες ενός λαού, την κουλτούρα, την επαγγελματική του ενασχόληση, τον τρόπο ζωής, τις παραδόσεις, τα είδη, έθιμα κτλ. Βέβαια, μην ξεχνάμε, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι η υγεία, όταν λέμε, δεν είναι η απουσία μόνο ασθένειας, αλλά και ολόκληρη σωματική και ψυχική και πνευματική ανάπτυξη του ατόμου. Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων είναι ότι επιδιώκουν την ομαδική εργασία, θέτουν ως βασικό στόχο την κοινωνικοποίηση του μαθητή και την δραστηριότητά του με πρωτοβουλίες, εργασίες και έρευνα. Αποσκοπούν στο άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνική πραγματικότητα, τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα τοπικά θέματα, την επικαιρότητα. Επιθυμούν να συνδέσουν τις γνώσεις μεταξύ τους. Επιθυμούν να εξοικειώσουν τους μαθητές με τις νέες τεχνολογίες και υιοθετούν την βιωματική προσέγγιση, τη συστηματική χρήση των εφοπλικών μέσων, επισκέψεις, παρατήρηση, εργασία, κατασκευές. Τα θετικά αποτελέσματα των προγραμμάτων είναι ότι βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, συμβάλλουν στην προσωπική ενδυνάμωση του καθενός και στη διαμόρφωση μιας υγιής προσωπικότητας και καθιστούν βέβαια τη μάθηση αποτελεσματική. Λίγο την παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΠΕ Μολάων με μία αναφορά στο θεματικό δίκτυο που έχουμε, το οποίο είναι για τα κάστρα. Ξεκινάμε κάθε φορά το πρόγραμμα με την ιστορική γραμμή και αυτό γίνεται είτε έξω από το σπίτι του Ρίτσου που μαθαίνουμε την ιστορία της πόλης ανάλογα με τον καιρό, είτε έξω από τον ερχόμενο, είτε μέσα στον ερχόμενο. Ότι έχουμε την αγωνία να μάθουν κάποια πράγματα, παιδιά, βέβαια, με τη συμμετοχή τους και με τη συνεργασία όλων της ομάδας, βασικά.